Ναι. Όμως. Τώρα ταυτόχρονα έχουμε όμως και άλλα. Διευρύνονται και τα προηγούμενα μέτωπα. Τα μέτωπα με τα νησιά δηλαδή, έτσι. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κυβερνήντος κόμματος, ο Μέτσελικ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, διότι η Τουρκία χτες ανακοίνωσε ότι, επειδή η Ελλάδα επικαλείται την παρουσία της στρατιάς του Αιγαίου, επειδή υπάρχει αυτή η ότι ενισχύει τις δυνάμεις στα νησιά, η Τουρκία λέει ότι θα αυξήσει τις δυνάμεις στη στρατιά του Αιγαίου, δηλαδή απέναντι από την Λέσβο, από τη Χίο, από τη Σάμο, την Ικαρία, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, τη Σίμη, τη Χάλκη και όλα τα υπόλοιπα νησιά, θα αυξήσει την παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων, θα αυξήσει τις δυνάμεις της. Δηλαδή όποια στρατιά του Αιγαίου ξέραμε μέχρι τώρα, κι άλλο. Αυτό ανακοίνωσε, θα το δείτε μπροστά στις κάμερες. Όπως θα αυξήσει, και αυτό το κάνει, λέει, επειδή στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά, όπως θα αυξήσει και τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο, και λέει ότι εφόσον υπάρχει άρση του εμπάργου όπλων, άρα και στην Κύπρο και στο Αιγαίο αύξηση η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων, σκεφτείτε δηλαδή στις ακτές τις μικρασιατικές, η Τουρκία λέει από σήμερα. Λέει ότι θα είναι αστακός. Αυτό ρε Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι. Πολιτικά, διπλωματικά κλπ. Τι βοηθάει την Τουρκία, την εξυπηρετεί στη ρητορική της για τα νησιά? Όταν λες αποστρατικοποιήσεις τα νησιά και κάνεις μια τέτοια κίνηση, αυτομάτως δημιουργείς την αντίθετη κίνηση. Οπότε εδώ πρέπει να ακυρώνεις τη ρητορική σου. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω ακριβώς την τακτική, διότι αν το βάλουμε με τη λογική, δηλαδή όταν λέει κάποιος αυξάνω κι άλλο, νομίζω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Επίσης, και θέλω να το πω αυτό, υπήρξε μια πολύ έντονη ρητορική εναντίον του Νίκου Δένδια από τον Ομέρ Τσελίκ. Αυτό, εντάξει, είπε πάρα πολλά, ότι είναι πολεμοχάρης και τέτοια, αλλά είπε ότι ζήτησε ουσιαστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος να φύγει ο Νίκος Δένδιας από Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να επικρατήσει μια ηρεμία. Τώρα προσέξτε τι γίνεται. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας έχει ζητήσει από τους Έλληνες να καταψηφίσουν τον Μητσοτάκη, δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος ζητάει ο Δένδιας να φύγει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η πολιτική της Ελλάδος, καλά το πάει, η κυβέρνηση της Ελλάδος, δεν ξέρω, εσά κρίνεται αν είναι σε σωστό δρόμο η ελληνική κυβέρνηση ή όχι, οι ψηφοφόροι, αλλά η Τουρκία φαίνεται ότι δεν θέλει Μητσοτάκη και Δένδια μπροστά της, διότι θεωρούν στην Τουρκία ότι αυτή η πολιτική προκαλεί μεγάλη ζημιά στην Τουρκία. Άρα κάτι δηλαδή καλό κάνουν οι δύο, Μανώλη. Πες τον κύριο Τσελίκ. Εσύ να το πεις αυτό. Μανώλη, πες στο γραφείο του κυρίου Τσελίκ, αν μπορείς, ότι αν πάρει γλυκά η ανθοδέσμηση, με από τον κύριο Δένδια θα είναι. Έτσι. Γιατί του κάνει πάρα πολύ μεγάλο δώρο του κύριου Δένδια. Τον ό,τι αποθεώνει... καλύτερο μπορούσε να κάνει ήταν αυτό. Βέβαια. Να επικρίνει ο Τσελίκ τον κύριο Δένδια. Πάντως από σήμερα, απέναντι από τα νησιά, θα αρχίσουν να αυξάνονται οι στρατιωτικές δυνάμεις τουρκικές, τουλάχιστον αυτό ανακοίνωσε ο κ. Τσελίκ. Ας δούμε και τις δηλώσεις του και από εκεί πέρα θα έρθουμε και στα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν και τα Ραφάλ. Τουρκία, bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne silah desteğini de askeri desteğini de daha çok artırır. Kuvvet dengesi bakımından Ege'deki kuvvetlerini hiç kimsenin Türkiye'yi mavi vatanı, kara vatanı, gök vatanımızı tehdit edemeyeceği bir kuvvet seviyesine çıkarır. Ama bütün bunun başlangıcı nedir? Müttefiklerimizin yanlış mesaj vermesidir Yunanistan'a. Yunanistan'ı kışkırtmasıdır. Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tutumunu destekleyecek ve kışkırtacak bir tutum içerisine girmesidir. Αυτά πάντως που λένε, Μανώλη, πες εκεί στους Τούρκους φίλους να τα επαναλαμβάνουν, γιατί έχουμε προεκλογική περίοδο τώρα. Τα χρειάζεται η ελληνική κυβέρνηση αυτά. Ναι, ναι. Και τον συγκεκριμένο τον κύριο Τσελίκ και ακόμα περισσότερο τον Ερντογάν. Να λέει να φύγει ο Μητσοτάκης. Η αλήθεια είναι ότι μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του Τσελίκ ότι πρέπει να φύγει ο Δένδιας για να επικρατήσει ηρεμία στις ελληνικές σχέσεις, σε συνδυασμό με αυτό που είχε πει ο Ερντογάν, οι Έλληνες να καταψηφίσουν το Μητσοτάκη. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική
αμυντική και εξωτερική πολιτική των τελευταίων ετών ενοχλούν πάρα πολύ την Τουρκία και αυτό θα το δούμε και με τα Ραφάλ αμέσως με το διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς φαίνεται ότι παραδέχονται. Είναι το δώρο της Τουρκίας στα 48 χρόνια, έχουμε 48 χρόνια Νέας Δημοκρατίας σήμερα, 4 Οκτωβρίου. Μάλλον κάνουν δώρο τα παιδιά, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσω ρε παιδιά αυτό. Μέσα σε όλο αυτό το παραλήρημα τους και μέσα στα πολεμικά σενάρια που έχουν κάθε βράδυ φιλοξενούν τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, ομολογούν το υστέρημά τους, το μειονέκτημά τους, ότι έχουν μείνει πίσω. Στατιστικά. Έχουν μείνει πίσω και σου λέει εδώ παιδιά αντιμετωπίζουμε μια Ελλάδα που αποκτά υπεροπλία, απόλυτη ισχύ σε ολόκληρη την περιοχή. Και το έχουμε δει πολλές φορές από τους αναλυτές τους Μανώλη αυτό.